Λυπάμαι λίγο, ζωντανή σύνδεση με Γλυφάδα. Είναι η κριτική εκεί της περιοχής. Τι κάνετε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δεν μένει δήμος εκεί στην Αττική που να μην υπάρχει έντονη παρουσία κριτικών. Και εκεί μετά την Ηλιούπολη, την Αργυρούπολη, το Ελληνικό και στη Γλυφάδα, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτσι κρατούν ψηλά τον πολιτισμό της Κρήτης. Έτσι είναι, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που δεν υπάρχει σύλλογος Κριτών. Εδώ στη Γλυφάδα μας είμαστε δραστηριοποιημένος σύλλογος από το 1983. 37 ετών κλείνει ο σύλλογος εφέτος. Είμαστε ένας δυνατός δραστήριος σύλλογος με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Βέβαια, τον τελευταίο χρόνο μας έχει πάει λίγο πίσω ο κορονοϊός, αλλά ελπίζουμε να τελειώσουν όλα και να ρηχτούμε πάλι στις δραστηριότητες τις όμορφες. Εγγεγραμμένοι εκεί στο σύλλογο πώς είναι? Είμαστε εγγεγραμμένοι γύρω στα 1.400 μέλη. Α, είστε 1.400 άτομα, ναι, ε! Έχουμε, το κριτικό στοιχείο είναι πολύ μεγάλο, έντονο στη Γλυφάδα. Είναι έντονο και οι εκδηλώσεις βέβαια που πραγματοποιείται εκεί, βέβαια λόγω κορονοϊού, έχουν έτσι ματαιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Σωστό. Ναι. Θα τα ξανακάνουμε. Ο κύριος Πανάκης είναι εκεί αριστερά σας? Εγώ είμαι αντιπρόεδρος Πανάκης, η κυρία Τσαγκαράκη πρόεδρος, η κυρία Καμπουράκη είναι ταμείας, η κυρία Χαραλαμπάκη είναι γραμματέας λόγου. Κυρία Κυριακάκη. Η κυρία Κυριακάκη είναι γραμματέας, κυρία Κυριακάκη. Νέα παιδιά έχουν όρεξη να μάθουν κριτικά, να μάθουν χορούς, να μάθουν όργανα. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει. Φέτος ξεκινήσαμε με δάσκαλο τον Φραγκίσκο τον Δανδουλάκη. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πρέπει να μείνουμε ασφαλείς. Τα τμήματά μας δεν είναι παραπάνω από 8-9 άτομα. Με χρήση μάσκας, με αντισηπτικά, με συχνή απολύμανση, με θερμομέτρηση. Πάρα πολλά παιδιά έχουμε και εφήβους και ενήλικες. Ξεκινήσαμε επίσης μαθήματα λύρας και λαούτου με το Μάνο τον Πυροβολάκη φέτος. Έχουμε μια καλή ομάδα. Ελπίζουμε να μεγαλώσει η ομάδα μας. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας δείξω το μέρος που είμαστε. Λοιπόν, το μέρος που είστε, δεν θέλω να το παίξω έξυπνος, είναι στο παλιό Λούνα Πάρκ. Εκεί ήταν... Όχι, είναι στη Μαρίνα, το παλιό Λούνα Πάρκ. Μαρίνα πίσω από το παλιό Δημαρχείο. Α, πίσω από το παλιό Δημαρχείο, ναι, βέβαια. Ναι, αν το γυρίσουμε θα δείτε το παλιό Δημαρχείο. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Και αν πάμε λίγο πιο δεξιά, θα δείτε το σημείο αναφοράς. Τον καθεδρικό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολλές δεκαετίες. Και διαλέξαμε έτσι τη Μαρίνα με τη θάλασσα. Βέβαια, αγαπημένο σημείο εκεί με ποδηλάτες, περιπατητές. Ναι. Πολύ όμορφη η περιοχή της Γλυφάδας, είναι πανέμορφη. Και οι κριτικοί την κάνουν ακόμα πιο όμορφη. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σας βλέπουν εδώ οι συμπατριώτες σας στην Κρήτη. Να τους στείλετε ένα μήνυμα. Όλη η Κρήτη αυτή τη στιγμή παρακολουθεί το πλάνο που δείχνετε από την Γλυφάδα. Ωραία, χαιρόμαστε. Προσωπικά εγώ να στείλω ένα μεγάλο γεια σε όλους τους φίλους κριτικούς και ειδικά στους ρεθυμιώτες, γιατί εγώ είμαι ρεθυμιώτησα. Ναι. Ο κύριος Πανάκης είναι από το Λασίθι. Ναι. Η κυρία Κυριακάκη είναι η νύφη μας, είναι νύφη του συλλόγου, ο άντρας είναι από το Λασίθι και η κυρία Αργυρό Καμπουράκη από το Ηράκλειο. Μάλιστα, λοιπόν. Και από τα Χανιά λίγο. Επομένως, έχουμε πιάσει όλους τους δομούς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχαριστήσουμε όλοι εδώ στην Κρήτη TV. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να σας πούμε και μια μαντινάδα. Μα είναι δυνατόν, δεν τα ρωτάνε αυτά. Να κλείσουμε μια μαντινάδα. Λοιπόν, χτυπά τη Κρήτη καρδιά στην πόλη τη Γλυφάδα. Διεκόπη λίγο ο ήχος. Να μας την ξαναπείτε. Δεν ξέρω, δεν σας ακούμε. Πατήσατε κάτι μάλλον? Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω. Εάν γίνεται, πάνω τα παιδιά να επικοινωνήσουν λίγο με τον κύριο, είναι ο κύριος Πανάκης, να μεταφέρουμε έστω τη μαντινάδα των ανθρώπων. Δεν ακούστηκε, έκανε την προσπάθεια, αλλά δεν ακούστηκε. Λοιπόν,